Ας το πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Το 2018 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο 4522 παραχωρεί σε ιδιωτικό επιχειρηματικό σχήμα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για 50 χρόνια. Στη συνέχεια το 2023 με τον νόμο 5048 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τροποποιεί την αρχική σύμβαση παραχώρησης στο σημείο εκείνο που αφορά ειδικά στους χώρους και τις υποδομές του πρώτου προβλήτα. Και σήμερα, Σεπτέμβρη του 2024, η κυβέρνηση πάλι της Νέας Δημοκρατίας δίνει μια πενταετή χρονική παράταση διευκολυντική του παραχωρησιούχου εταιρικού σχήματος που έχει φυσικά στα χέρια του το λιμάνι της Θεσσαλονίκης προκειμένου αυτό το σχήμα να ανταποκριθεί στις επενδυτικές του υποχρεώσεις, τις οποίες και είχε αναλάβει με την αρχική σύμβαση. Όλα τα παραπάνω φυσικά, η αρχική σύμβαση όπως και οι τροποποιήσεις της, υπαγορεύονται και υπηρετούν τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία δραστηριοποιούνται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και ουδεμία σχέση έχουν με τις ανάγκες του λαού της πόλης και της περιοχής τις ανάγκες τις οποίες στην ουσία υπονομεύουν. Αυτός είναι και ο λόγος της καταψήφισής τους στη Βουλή από το ΚΚΕ αυτών των συμβάσεων καθαρά και ξάστερα, χωρίς επιφυλάξεις. Γνωρίζουμε φυσικά ότι όλες αυτές οι κυβερνήσεις, είτε είναι του ΣΥΡΙΖΑ είτε είναι της Νέας Δημοκρατίας, με τη βοήθεια και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων, δεν υλοποιούσαν παρά εκείνη τη γνωστή στρατηγική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λεγόμενη απελευθέρωση των μεταφορών και μιας βασικότατης φυσικά υποδομής τους, όπως είναι τα λιμάνια. Και μιλάμε φυσικά για όλα τα βασικά λιμάνια της χώρας. Γνωρίζουμε επίσης ότι αυτή η πολιτική της λεγόμενης απελευθέρωσης έχει και μια πολιτιπία και μπορεί να λαμβάνει και πολλές μορφές παραχώρησης ή ιδιωτικοποίηση, με κειμενόμενο ακόμα και το ποσοστό συμμετοχής του αστικού κράτους στη μετοχική σύνθεση αυτών των λιμενικών ανωνύμων εταιριών. Έτσι το κράτος, το αστικό κράτος, αλλού μπορεί να επιλέγει για τον εαυτό του ένα μειοψηφικό πακέτο μετοχών, όπως εν προκειμένου εδώ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης του Πειραιά και αλλού, και όπω στην Αλεξανδρούπολη, για προφανέστατου γεωπολιτικού λόγου, να κρατά το πλειοψηφικό μετοχικό πακέτο τη ανώνυμης εταιρεία του λιμανιού αυτή τη πόλη. Παντού όμω και πάντα, οι κρατικέ ρυθμίσει ενό αστικού κράτου θεσπίζονται προκειμένου κατά κύριο λόγο να στηρίζουν την κερδοφορία του κεφαλαίου που επενδύει σε αυτές τις υποδομές. Αυτός ο δρόμος ανάπτυξης ο καπιταλιστικός, τον οποίο και λειτουργούν ασφαλώς οι λιμενικές ανώνυμες εταιρείες, είτε είναι κρατικές είτε όχι, απαιτεί φθηνή εργατική δύναμη καταρχάς και βεβαίως προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων, εμπορευματοποίηση κάθε ελεύθερου χώρου και φυσικά παράδοση με τον έναν ή τον άλλο τρόπο των κρίσιμων μεταφορικών υποδομών της χώρας, όπως είναι τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, πάντα στο μεγάλο κεφάλαιο. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, με τη φροντίδα της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο νέος ιδιοκτήτης του λιμανιού με την αρχική σύμβαση απέτησε και τελικά πήρε το λιμάνι καθαρό και απαλλαγμένο από υποχρεώσεις τόσο απέναντι στους εργαζόμενους όσο και στο λαό της πόλης. Προκειμένου δεν να χρυσωθεί το χάπι δηλητήριο παράδοσης του λιμανιού απευθείας στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα το 2018, και να ελεγχθούν φυσικά οι λαϊκές αντιδράσεις, αυτό σερβιρίστηκε και με εκείνο το περιτύλιγμα των λεγόμενων αντισταθμιστικών ωφελών, κυρίως, που εξειδικευόταν κυρίως στην ελεύθερη, λέμε τώρα, πρόσβαση του λαού της πόλης, στον πρώτο προβλήτα του λιμανιού, του, του οποίου ήδη ένα τμήμα το μεταξύ, από καιρό αξιοποιούνταν και αξιοποιείται από το φεστιβάλ κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Στον ίδιο προβλήτα ένα όμω προβλέπονται με την ίδια σύμβαση και λειτουργούν και άλλε λιμενικέ δραστηριότητε. Από τότε προβλέπονταν. Όπω ο ελιμενισμό τεράστιων κρουαζερόπλων. Αλλά προβλέπεται και μελλοντικά και η λειτουργία ενό υδατοδρομίου. Δεν τη λε λοιπόν και τόσο ελεύθερη αυτή την πρόσβαση του λαού στον συγκεκριμένο πρώτο προβλήτα. Έντο μεταξύ με τις συμβάσεις αυτές, ο Ολθ η ιδιωτική εταιρεία δηλαδή, όχι μόνο καθίσταται αυτή ουσιαστικά ο τελικός κριτής, αφού τίποτα δεν μπορεί να γίνει στο λιμάνι χωρίς τη δική της συνένεση, τη δική της συνένεση, ενώ κατά τα άλλα όπως λέτε το λιμάνι παραμένει, και το λέτε όλοι, παραμένει στην ψηλή κυριότητα του δημοσίου, αλλά υπάρχει σε αυτές τις συμβάσεις και πρόβλεψη για παραχώρηση και επιπλέον εκτάσεων της χερσαίας ζώνης του λιμανιού προς τον Όλθ, ανοίγοντα ουσιαστικά το δρόμο τη σταδιακή απαλωτρίωση ολόκληρη τη χερσαία ζώνη από τον παραχωρησιούχο ιδιοτήτη του οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκη. Έτσι, και με τη σημερινή τροποποιητική σύμβαση, την οποία φέρνει η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, καταρχά να διευκρινίσουμε το εξή. Στο σημερινό δρόμο ανάπτυξης, ο οποίος βεβαίω είναι ο καπιταλιστικός, η αντικειμενικά αναγκαία κατασκευή του έκτου προβλήτα και η συνεπαγόμενη ασφαλώς αναβάθμιση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, άρα γενικά και της πόλης, δεν έχει και δεν θα μπορούσε να έχει ως στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του λαού της πόλης και της περιοχής. Καθώς, όχι μόνο δεν προβλέπει καν, ούτε και εξασφαλίζει αυτή η αναβάθμιση τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τα γύρω νησιά, με τα νησιά, τα ελληνικά. Φυσικά αυτή η αναβάθμιση του λιμανιού δεν σημαίνει καθόλου και αναβάθμιση των εργασιακών συνθήκων των εργαζομένων του λιμανιού. Παρά μόνο σημαίνει αναβάθμιση των κερδών και τίποτα άλλο των επιχειρηματικών ομίλων. Με τη σύμβαση όμως αυτή αποκαλύπτεται ξανά και η διπροσωπεία των αστικών κυβερνήσεων από τη μια στους λεγόμενους επενδυτές και από την άλλη στο λαό. Δεν μιλάμε τώρα εδώ για μια διευκολυντική παράταση των οικονομικών υποχρεώσεων του λαού απέναντι στο κράτος ή στις τράπεζες, παραδείγματος χάρη. Αυτά ούτε να τα φανταστούν μπορούν τα λαϊκά στρώματα. Έτσι και περάσει μια προθεσμία, τα φαντς και οι τράπεζες είναι, καραδοκούν κυριολεκτικά να, να αρπάξουν ε, τις λαϊκές περιουσίες. Την ίδια στιγμή όμως που γίνονται αυτά, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και χωρίς να έχει προχωρήσει το έργο των 160 εκατομμυρίων ευρώ που είχε αναλάβει ο επιχειρηματικός όμιλος βάσει της αρχικής σύμβασης που υπέγραψε τότε με το ελληνικό κράτος το 18 δίνεται με τη σημερινή σύμβαση πενταετής παράταση χρόνου για την υλοποίηση αυτού του επιχειρηματικού, των, υποχρεώσεων, αυτών των επιχειρηματικών υποχρεώσεων που δεν τις υλοποίησε ο επενδυτής. Και με ρήτρε όμω που και πάλι συμφέρουν του επενδυτέ, είναι χαρακτηριστικό εκείνο το νέο δικαίωμα παράταση που μπορούν να πάρουν οι επενδυτέ, εάν δεν είναι έτοιμο λέει το σιδηροδρομικό ή το οδικό δίκτυο που θα συνδεθεί με τον λιμένα. Η Θεσσαλονίκη όμω, ξέρετε, έχει κι άλλα, και θέλουμε να τα θυμίσουμε εδώ, έχει κι άλλα παραδείγματα γαλαντομίας του ελληνικού κράτου στου επιχειρηματικού ομίλου. Υπάρχουν έργα παραδείγματο χάρη στη Θεσσαλονίκη τα οποία δεν υλοποιούνται στις συμφωνημένες ημερομηνίε, αλλά παρόλα αυτά οι επενδυτές αποζημιώνονται για αυτά. Όπως έγινε πρόσφατα με την πεντάμινη παράταση του flyover, καθώς το κράτος δέχθηκε ότι οφείλεται σε υπετιότητα του δημοσίου. Κάτι που έφερε βεβαίω και την αυτή η καθυστέρηση, κάτι που έφερε και την αποζημίωση του εργολάβου με ορισμένα εκατομμύρια. Ή το μετρό, το οποίο θυμίζουμε ότι ξεκίνησε με προϋπολογισμό ενός δισεκατομμυρίου πριν από 18 ολόκληρα χρόνια, το 2006 ξεκίνησε το μετρό της Θεσσαλονίκης και θα φτάσει στα 1,6 δις μέχρι την παράδοσή του. Για να μην θυμίσουμε βεβαίως και το ανέκδοτο της υποθαλάσσιας αρτηρίας φάντασμα, για την οποία η κοινοπραξία κέρδισε 85 ολόκληρα εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση χωρίς να έχει ρίξει αυτή ούτε μία φτιαριά. Ούτε μία. Χαμένος λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μονάχα ο λαός που πληρώνει αυτά τα έργα με μεγαλύτερο κόστος και αυξημένο προϋπολογισμό και κερδισμένοι είναι πάντα οι επενδυτές. Είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε πραγματοποιήσουν δηλαδή τα έργα είτε όχι. Ενώ λοιπόν καθυστερούν οι επενδύσει του ιδιώτη στο λιμάνι τη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό άλλωστε δίνεται και η παράταση, φαίνεται ότι τα πιο κερδοφόρα κομμάτια του οργανισμού του λιμανίου τη Θεσσαλονίκη προχωρούν κανονικά και αναπτύσσονται. Ποια είναι αυτά που αφορούν στην κρουαζιέρα. Μια κρουαζιέρα για την οποία προβλέπεται φέτος να αγγίξει το ρεκόρ των 5.500 πλοίων με 6 εκατομμύρια επιβάτες στα ελληνικά λιμάνια για το 2024. Αυτά είναι τα στοιχεία που δημοσιεύονται. Συνεχίζονται οι επενδύσεις που ξεπερνούν βεβαίως τα 70 εκατομμύρια από το 2018 με ανάπτυξη των υποδομών για την καλύτερη οργάνωση του λιμένα ώστε να μπορούν να δένουν πλοία ακόμα μεγαλύτερου μεγέθους, για τη Θεσσαλονίκη αναφέρομαι, το εξαπλισμού, της εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού. Το μεταφορικό έργο, η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, έχει αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια, όχι μεγάλη αλλά πάντως αυξητική, αλλά αυτή η αυξητική τάση δεν έχει συνοδευτεί από προσλήψεις των εργαζομένων. Άρα έχουμε εντατικοποίηση της δουλειάς. Αντιθέως, ενισχύονται οι εργολαβίες, οι μηνιαίες έως και ημερήσιες συμβάσεις εργασίας, οι υπερορίες, η μία αναβάθμιση των μέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ακόμα περισσότερων εργατικών ατυχημάτων. Και ρωτάμε εμείς πώς θα πραγματοποιηθεί αυτή η αυξητική διακίνηση του συμβατικού φορτίου που δεσμεύεται με τη Σύμβαση και πρέπει να ξεπερνά τα 3.800.000 ε, μετρικούς τόνους και να φτάσει τα 5 εκατομμύρια, μετά από την 19η επέτειο υπογραφής της Σύμβασης και για καθένα από τα επόμενα ημερολογιακά έτη, σύμφωνα με τη Σύμβαση, δεν θα πρέπει γι' αυτό να γίνουν μαζικές προσλήψεις με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, εκπαίδευση εργαζομένων και όλα τα μέτρα τα αναγκαία... Ε, της προστασίας και της ασφαλειάς τους. Αυτά όμως, όλα αυτά που αναφέρω, τα μέτρα για τους εργαζόμενους, δεν υπάρχουν στις συμβάσεις που υπογράφεται όλες οι κυβερνήσεις. Γιατί η πολιτική όλων σας έχει στο επίκεντρό της μονάχα τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Όπως λοιπόν, και εδώ κλείνω κυρία Πρόεδρε, όπως καταψηφίσαμε την αρχική σύμβαση για την παραχώρηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, όπως καταψηφίσαμε και τις επόμενες τροποποιήσεις, έτσι καταψηφίζουμε και τη σημερινή τροποποίηση της σύμβασης. Σας ευχαριστώ.